centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε από αναβολή σε αναβολή για τις αποφάσεις, το τι θα γίνει με αντιπεριφερειάρχες και τα λοιπά, οι θεματικούς ή οι χωρικούς. Έχουμε κάποιο νεότερο αυτό, από αυτό, γιατί να ξέρουμε και πού βαδίζουμε, πού είμαστε σε όλα αυτό το κομμάτι. Όλα στην ώρα τους, κύριε Νατσούλη, όλα στην ώρα τους. Στην ώρα τους, δηλαδή, η ώρα τους πότε είναι? Έχει ικανά στελέχη, ναι, η ομάδα μας να προσφέρουν και αυτοί τις υπηρεσίες τους και την αγάπη τους στον τόπο μας και θα τους δοθεί δυνατότητα να το αποδείξουν. Οπότε, άρα λοιπόν έρχονται αλλαγές, αυτό μας λέτε, έρχονται αλλαγές. Αυτό το είχαμε πει από την αρχή, ότι όλοι οι συνεργάτες θα τους δώσουν δυνατότητα από θέση ευθύνης να προσφέρουν στον τόπο, να αποδείξουν και αυτοί την αξία, να τιμήσουν την εμπιστοσύνη. Αυτοί που μέχρι τώρα δεν είχαν αυτή την ευκαιρία, εννοείται. Ναι, ναι, σίγουρα. Αλλά υπάρχει τόσο πολλή δουλειά, κύριε Νατσούλη, για όλους τους συνεργάτες μου και για άλλους τόσους τα μέτωπα είναι, που ανοίξαμε, είναι πάρα πολλά. Γιατί η δουλειά που ανοίξαμε αφορούσε ελλείψεις και κενά περασμένων ετών, περασμένων περιόδων, αλλά και προκλήσεις δυνατές της τρέχουσας περίοδου και των επόμενων και μελλοντικών, που δεν φτάνουν μόνο οι 20 συνεργάτες που αυτή την περίοδο αγωνιζόμαστε για την περιφέρειά μας, και πολύ περισσότερους. Οπότε αυτό θα το δείτε στη συνέχεια. Στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι όποιες αλλαγές θα γίνουν στις αρχές του νέου χρόνου, οπότε λογικά ο κύριος Σαββόπουλος θα προλάβει να κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Δεν είναι θέμα προσωπικό, είναι θέμα ομαδικό, ομαδικής λειτουργίας, και έτσι το βλέπω από την πρώτη στιγμή, και έτσι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι και όλοι οι άλλοι συνεργάτες που εμπλέκονται και θα εμπλακούν και ακόμα περισσότερο. Και που να ετοιμάζονται, αυτό τους λέτε τον σήμερα, αγώνα να ετοιμάζονται. Της προσφοράς, για τον κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό το μήνυμα σήμερα είναι, κύριε Νατσούλη, ότι η Δυτική Μακεδονία θα μετατραπεί σε ένα πέραντο εργοτάξιο με πολλά και σημαντικά έργα, μικρά και μεγάλα, την επόμενη περίοδο. Τόσοι ήδη έχουμε φροντίσει και τα οριμάσαμε, τα μελετήσαμε, τα σχεδιάσαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια με τρομακτικές δυσκολίες, τον κορονοϊό, την απολυγνητοποίηση. Φοβερές δυσκολίες που υφίστανται ακόμα και σήμερα, όμως μπορέσαμε, σταθήκαμε όρθιοι και τώρα θα αρχίσουμε να παρουσιάζουμε έργα όπως χθες κάναμε στην Κλεισούρα, όπως αυτά που σας είπα και προηγουμένως, και πολλά άλλα που θα έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να μοιραζόμαστε μαζί με τους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κασαπίδη, που ήσταν μαζί μας τηλεφωνικά. Καλή σας ημέρα. Σας περιμένουμε πάντα Καστοριά και πάντα για καλά, για έργα δηλαδή. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.